Χίλια καλώς ορίσατε σε αυτό το παραμύθι. Και ο χρόνος που ήρθε, τη χαρά να φέρει μες στο σπίτι. Αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα σας. Τούτη σκόνη μαγική είναι ό,τι πρέπει για τούτη τη βραδιά. Λοιπόν, ήταν μια φορά και δυο καιροί, όπως λένε στα παραμύθια. Μήπως ήταν χτες. Δεν θυμάμαι να σας πω. Για ένα πράγμα όμως είμαι απόλυτα σίγουρη. Πως θάμουν δε θάμουν 6 χρονών. Κι ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς. Κι εγώ είχα όλες αυτές τις απορίες που έχουν τα μικρά παιδιά. Είχα και κοτσιδάκια. Είχα και λίγες φακίδες. Και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν, άραγε όλα τούτα τα αστέρια, ποιος τα βάζει πάνω στον ουρανό? Και το φεγγαράκι όταν σβήνει, πού πάει? Και σκεφτόμουν μετά, μήπως δεν υπάρχουν όλα αυτά που μου λένε στα παραμύθια. Όμως για ένα πράγμα ήμουν σίγουρη. Λοιπόν, εγώ απόψε θα ξενυχτούσα. Ήθελα να μάθω κάτι. Αν δηλαδή υπάρχει ο Άγιος Βασίλης. Έχω κάνει την έρευνά μου, μην νομίζετε. Πρώτα πήγα και ρώτησα τη μαμά. Μανούλα, πες μου σε παρακαλώ, υπάρχει Άγιος Βασίλης? Και εκείνη μου απάντησε τρυφερά. Και βέβαια υπάρχει. Αλλά το έβλεπα στο βλέμμα της ότι το έλεγε για να με καθησυχάσει. Και ύστερα πήγα και ρώτησα τον μπαμπά. Και ο μπαμπάς, κρατώντας την εφημερίδα του, μου είπε, φυσικά και υπάρχει. Άκου που σου λέω, το διαβάζω και στις ειδήσεις. Πώς το διαβάζεις στις ειδήσεις δηλαδή? Είναι σίγουρο ότι υπάρχει? Και τότε ερχόταν ο πιο μεγάλος μου αδερφός και μου έλεγε, μην πιστεύεις τα παραμύθια, τίποτα δεν υπάρχει, ψέματα είναι όλα. Λοιπόν, εγώ το είχα αποφασίσει. Θα πήγαινα και θα ρωτούσα τον πιο σοφό άνθρωπο στη γη, τη γιαγιά μου. Σηκώθηκα λοιπόν μια και δυο και άρχισα να πάω να τη βρω. Τη βρήκα. Καθισμένη ήταν κοντά στο τζάκι. Και εκείνη κρατούσε τη δαντέλα της και έπλεκε όπως πάντα. Γιαγιά, καλώς το κορίτσι μου. Πες μου σε παρακαλώ, υπάρχει Άγιος Βασίλης? Τι να σου πω, κοπέλα μου. Υπάρχει, λες, κανείς δεν ξέρει. Όμως, άκου προσεκτικά. Νομίζω πως ό,τι αγαπά κανείς, ό,τι πιστεύει, είναι μέσα του. Αρκεί να το θέλει, αρκεί να τα αγαπά και τότε το βλέπει. Η γιαγιά είπε αυτά τα λόγια και ύστερα πάλι, σιγά σιγά, πήγε και κάθισε κοντά στην πολυθρόνα να συνεχίσει το βελονάκι της. Και εγώ έμεινα με την απορία. Λοιπόν, δεν γινότανε. Σηκώθηκα κάποια στιγμή και άρχισα να πηγαίνω σιγά σιγά κοντά στο τζάκι. Να, εκεί που ήταν αναμένη η φωτιά. Λοιπόν, το βρήκα. Θα πάρω το μαξιλάρι μου και θα μείνω εδώ. Όλο το βράδυ θα μείνω εδώ. Έτσι είπε και έτσι έκανε η μικρή Ελένη. Ξάπλωσε στο μαξιλάρι της και άρχισε να σκέφτεται πάλι αν ο ουρανός είχε αστέρια, αν το φεγγάρι ήταν φωτεινό. Όμως πιο πολύ σκεφτόταν μήπως θα ερχόταν απόψε ο Άι Βασίλης. Καλύτερα να καθίσω, είπε και πήγε και κάθισε δίπλα στην πολυθρόνα. Όμως ήταν βαριά η νύχτα, ήταν τα βλέφαρά της βαριά. Κουράστηκε κάποια στιγμή και έκανε να τα κλείσει. Και όπως πήγε να τα κλείσει, την πήρε λίγο ο ύπνος. Να ήταν 1 λεπτό, να ήταν 2, κανείς δεν ήξερε. Καλύτερα να σηκωθώ, καλύτερα να πάω να δω τι συμβαίνει, τι γίνεται έξω. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να προχωράει. Πήγε λίγο προς το παράθυρο, ήθελε να δει όλη τη στούπα που έπεφτε. Πω πω, χιονίζει πολύ απόψε. Άραγε θα βρει το δρόμο να έρθει ο Άι Βασίλης.
Και αν δεν έρθει, και αν ξεχάσει το δικό μας το σπίτι? Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα μείνω εδώ. Να, εδώ θα καθίσω. Όλη νύχτα δεν το κουνάω ούτε για μια στιγμή. Και εκείνη ακριβώς την ώρα που το ρολόι χτύπησε 12 φορές, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, κάτι σαν ουδούπ. Γύρισε η μικρή Ελένη και τι να δει. Το τζάκι ήταν αναμένο. Από πού ακούστηκε αυτή η βασαρία? Μα, τι συμβαίνει? Και τότε είδε ξαφνικά μια κατακόκκινη στολή, μια κάτασπρη γενιάδα, να προχωράει μέσα στο σπίτι. Πολλά καλούδια βλέπω εδώ. Και ένα σωρό. Παιδιά, τι είναι όλα τούτα? Η μικρή Ελενίτσα είχε καταπιεί τη γλώσσα της. Είσαι εσύ? Ω, ένα κοριτσάκι. Τι κάνεις εδώ? Ξέρω. Μη μου πεις. Είσαι από εκείνα τα περίεργα που θέλουν να μάθουν αν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, να με. Ολόκληρος μπροστά σου. Να σ' ακουμπήσω μπορώ? Βεβαίως και να μ' ακουμπήσεις. Πω, αληθινός είσαι. Τελικά υπάρχεις? Ναι, αλλά είμαι και ένας Αγιοβασίλης πολύ πεινασμένος. Όλη νύχτα γυρίζω για να μοιράσω τα δώρα. Έχει τίποτα καλούδια να με φιλέψεις? Φέρε μου κάτι, σε παρακαλώ. Αμέσως, πώς δεν το σκέφτηκα? Η μικρή Ελένη πήγε μέσα και σαν γύρισε, έφερε στον Άι Βασίλη μια πιατέλα γεμάτη καλούδια. Και τι δεν είχε αυτή η πιατέλα? Είχε κουραμπιέδες, μελομακάρουνα, ακόμα και ξεροτίγανα. Και επειδή κατάλαβε πως πρέπει να ήταν πολύ διψασμένος, του φέρε και μια καράφα με κρασί. Καλά θα τη βγάλουμε και απόψε. Πω, είμαι πολύ κουρασμένος. Λοιπόν, ετούτος εδώ ο κουραμπιές μου φαίνεται ο καλύτερος. Άρχισε ο Άι Βασίλης και έτρωγε. Ήσαμε που γίνει και η κοιλιά του τόση δα. Και να σας πω την αλήθεια, νομίζω πως δεν είναι και πολύ καλό στη μαθηματικά του τόσο ο Άι Βασίλης, γιατί δεν ήπιε μόνο ένα, ήπιε ήσαμε 10 ποτηράκια από το κρασί και έφαγε ήσαμε 30 κουραμπιέδες και τα μέτρησα 18 μελομακάρουνα και έφαγε και καμιά 15 ξεροτίγανα. Πω, τι βλέπω? Έχει κοιμηθεί? Δεν το πιστεύω. Και πριν καλά προλάβει η Ελενίτσα να τον δει, ο Άι Βασίλης ξάπλωσε επί τόπου και άρχισε ένα ροχαλιτό που όλο το σπίτι τράνταζε. Και τώρα, ποιος θα μοιράσει τα δώρα? Πω, συμφορά. Αυτά σκεφτόταν η μικρή Ελενίτσα και άρχισε να πηγαίνει πάνω κάτω μέσα στο δωμάτιο. Και ύστερα κάθισε στην πολυθρόνα της γιαγιάς και σκεφτότανε. Και τώρα τι θα γίνει? Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε ακόμα ένας πιο δυνατός θόρυβος. Ένα δυνατό ντουπ. Ένας τάρανδος με κατακόκκινη μητούλα. Φάνηκε από το παράθυρο και η μικρή Ελενίτσα, μην ξέροντας τι να κάνει, σηκώθηκε ξανά. Περπάτησε, πήγε μπροστά στον Άι Βασίλη. Το κοίταξε. Πω, κοιμάται του καλού καιρού. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένας τάρανδος, αυτός που σας είπα πριν, με την κόκκινη μητούλα, άρχισε να φωνάζει δυνατά. Γρήγορα, ξύπνα τον. Να ξυπνήσω, πώς θα τον ξυπνήσω? Ξύπνα τον, έχουμε ακόμα πολλά δώρα να μοιράσουμε. Συμφορά, εγώ φταίω γι' αυτό. Και τώρα τι να κάνουμε? Έχουμε ακόμα όλα τα σπίτια της πολιτείας. Και πώς θα γίνει γι' αυτό? Αλλά για στάσου, έλα να με βοηθήσεις να τον βάλουμε λίγο πιο πέρα. Πήγε ο τάραντος, πιάσαν τον Άι Βασίλη, τον τραβήξανε, τον βάλανε και έκατσε στην πολυθρόνα. Και αφού όπως τον φτιάξανε, η Ελενίτσα άρχισε να πηγαίνει πάνω κάτω. Το βρήκα. Εγώ έκανα το λάθος. Εγώ θα το διορθώσω.
Λοιπόν, θα μοιράσω εγώ τα δώρα μαζί με τα ελάφια. Ο Τάραντος την κοίταξε παράξενα. Δεν είμαστε καλά. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ας είναι. Και πώς θα τα μοιράσεις δηλαδή εσύ τα δώρα? Θα δεις. Βρείτε μου μόνο κάτι να βάλω στο κεφάλι μου. Και βάλτε μου και μια κόκκινη ρόπα. Κάτι, οτιδήποτε. Και θα δείτε. Ο Ρούντολφ, δεν ξέροντας τι να κάνει, και επειδή η ώρα περνούσε και έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν τελειώσει μέσα στα επόμενα 15 λεπτά, δεν ήταν ώρα για αντιρρήσεις. Πήρα από το χέρι την Ελενίτσα και μαζί τρέξανε να πάρουν το σάκο του Άι Βασίλη. Και αφού τον πήρανε και άρχισαν μαζί να πετάνε ψηλά στον ουρανό, η Ελενίτσα τάχασε. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ της τούτη την πολιτεία από τόσο ψηλά. Θαύμαζε όλα τα σπίτια, τα χιονισμένα. Κοίταζε τα αστέρια που ήταν ψηλά στον ουρανό. Αλλά πάνω απ' όλα έβαζε το χέρι της να μοιράσει τα δώρα, μην ξέροντας τι να δώσει στον καθένα. Και τότε βρήκε ένα χαρτί. Ένα χαρτί πολύτιμο, εκεί μπροστά στο έλκυθρο. Το πιάσε και άρχισε να διαβάζει. «Πρόσεχε!» της φώναξε ο Ρούντολφ. Και την ώρα που της είπε «πρόσεξε», το χαρτί της έφυγε από τα χέρια. «Πω πω! Και τώρα πώς θα ξέρω που θα βάλω το κάθε δώρο, σε ποια καμινάδα να μπω?» «Όμως, δύο λεπτά, μήπως είναι καλύτερα να το κάνουμε στα κουτουρού?» «Έτσι θα το κάνουμε, επιχείρηση στα κουτουρού!» «Λοιπόν, θα δώσω δώρα σε κάθε παιδί ό,τι νομίζω εγώ. Εξάλλου το δώρο είναι έκπληξη και νομίζω ότι θα τους αρέσει πάρα πολύ.» Έτσι λοιπόν πήρε το σάκο η Ελένη και άρχισε να μοιράζει τα δώρα. Έδινε από εδώ, έδινε από εκεί, μην ξέροντας τίποτα και κανένα από αυτά που θα πήγαινε. Και ύστερα, σαν κουράστηκε πολύ και γύρισε στο σπίτι, σκέφτηκε: «Μόνο τρία δώρα είναι εδώ και εμείς είμαστε τέσσερα παιδιά. Σε ποιο να τα αφήσω?» Σηκώθηκε τότε. Άρχισε πάλι να περπατάει σκεφτική. Όμως δεν σκέφτηκε και πολύ. «Καλύτερα να τα αφήσω στα αδέρφια μου», είπε. Γονάτισε κοντά στο τζάκι, εκεί που ακόμα ο Άι Βασίλης κοιμόταν, και άφησε στις τέσσερις καλτσούλες τρία μόνο δώρα. Τρία πολύχρωμα πακέτα. Το τελευταίο καλτσάκι που κρεμόταν μέσα στο τζάκι δεν είχε τίποτα. Ήταν όμως χαρούμενη, γιατί είχε δώσει χαρά σε όλα τα παιδάκια, σε όλη της την πολιτεία. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε ένα δυνατό «Πω πω, σαν να κοιμήθηκα πολύ. Μα τι ώρα είναι, βλέπω και ξημερώνει, και έχω να μοιράσω ακόμα 1000 δώρα». Και τότε η Ελενίτσα σηκώθηκε και ήρθε μπροστά. «Μην ανησυχείς, Άγιε Βασίλη, την έκανα εγώ όλη σου τη δουλειά». «Τι θες να πεις?» «Να, μοίρασα εγώ όλα τα δώρα, σε όλους έδωσα, σε όλα τα παιδάκια, εκτός από ένα». «Μοίρασες τα δώρα τα δικά μου? Είσαι καταπληκτική. Όμως, μέρα που είναι, δεν θα σ' αφήσω εγώ παραπονεμένη. Θα δεις». Της Ελενίτσας τα μάτια αστράψανε από χαρά. «Τι θες να πεις, Άι Βασίλη?» «Έχω ένα δώρο για σένα, μοναδικό». Η Ελενίτσα πήγε γρήγορα-γρήγορα. Κλουριάστηκε μπροστά στη πολυθρόνα. Και ο Άι Βασίλης, με βήμα αργό, πήγε ίσα με το τζάκι. Και τότε πήρε μαζί του ένα τεράστιο, τεράστιο μολύβι, μαγικό. Το κράτησε και φώναξε στην Ελενίτσα. «Έλα να δεις». Εκείνη τότε σηκώθηκε πάλι και πήγε μπροστά. «Το δώρο μου για φέτος είναι τούτο εδώ το μολύβι». Η Ελενίτσα το κοίταξε παραξενεμένη. «Ένα μολύβι, ένα τεράστιο μολύβι. Λοιπόν, άκουμε προσεκτικά. Αυτό το μολύβι
δεν είναι όποιο κι όποιο. Έχει πολλά μαγικά μέσα του. Μόλις το πιάσεις, εκείνο αλλάζει χρώμα, ανάλογα με τη διάθεσή σου. Αν είσαι χαρούμενη, γίνεται κόκκινο. Αν πάλι είσαι θυμωμένη, γίνεται ακόμα πιο κόκκινο. Και όταν πηγαίνεις στο σχολείο, να ξέρεις πως διορθώνει όλα τα λάθη. Αλήθεια το λες? Δηλαδή, δεν θα ξανακάνω πια κανένα λάθος στην ορθογραφία? Ούτε στα μαθηματικά. Γιουπί! Φώναξε η Ελενίτσα. Και ύστερα κάθισε κατάχαμα και άρχισε να κοιτάζει το μολύβι της. Την ίδια στιγμή, ο Άγιος Βασίλης έκανε μια και άρχισε να ανεβαίνει ψηλά, να χάνεται και μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκε. Η Ελενίτσα ξάπλωσε δίπλα στο μολύβι της και σαν να την πήρε λιγάκι ο ύπνος. Και τότε ακούστηκε μια δυνατή φωνή. «Ξύπνα, Ελένη! Ξύπνα, σε παρακαλώ! Ποιος είναι? Πού είμαι? Πού βρίσκομαι?» Είχαν κατέβει τα αδέρφια της και άρχισαν να ξετυλίγουν τα δώρα τους. Ήταν τόσο χαρούμενοι γιατί ο Άι Βασίλης είχε έρθει για μία ακόμα χρονιά. Άρχισαν λοιπόν να ξετυλίγουν τα πακέτα. Ο μεγαλύτερος αδερφός της σάστησε, γιατί σαν άνοιξε το πακέτο του, δεν ήταν μέσα το δώρο που είχε γράψει στον Άι Βασίλη. Ένα τεράστιο κουκλόσπιτο ήταν. Το κοίταξε με περιέργεια, αλλά δεν είπε τίποτα. Θα γινόταν, λέει, αρχιτέκτονας. Οπότε, ίσως και να ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, τώρα που το ξετύλιξε, να πάει στο δωμάτιό του και να αρχίσει να φτιάχνει, να δει πως είναι ένα σπίτι. Ο δεύτερος αδερφός πάλι άνοιξε το πακέτο του και τι να βρει. Βρήκε μέσα μια φλογέρα. «Τι είναι τούτο?» είπε, αλλά σκεφτόταν ότι είχε λίγο μουσικό ταλέντο. Ίσως και να έπρεπε κι αυτός να ξεκινήσει. Μπορεί κάποτε να γινόταν διάσημος μουσικός. Όσο για τη μικρή της την αδερφή, που πήγαινε στην πρώτη τάξη, μόλις άνοιξε το πακέτο της, βρήκε μέσα ένα τεράστιο τόξο με βέλη και ένα στόχο. Και εκείνη είπε, λοιπόν, τώρα κανένα αγόρι δεν μπορεί να μου παραβγεί. Θα γίνω και πρώτη σε σκοποβολή». Όσο για την Ελένη, ήταν τόσο χαρούμενη, γιατί το δικό της το δώρο, το μολύβι της, το μαγικό, ήταν αυτό που χρειαζότανε. Ήταν το μολύβι της που με αυτό θα γράφε όλες τις ιστορίες και τα παραμύθια. Και αν δεν πιστεύετε κι εσείς τα παραμύθια, πώς νομίζετε πως γράφτηκε τούτο το παραμύθι? Με αυτό το μαγικό μολύβι. Και αν είναι ψέματα ή αλήθεια, κανείς δεν ξέρει να το πει, γιατί έτσι ακριβώς είναι τα παραμύθια. Καλή χρονιά!